Ζούσε με αφόρητο πόνο στην κοιλιά και πυρετό για τρει μήνε μετά την κεσαρική τομή νεαρή μητέρα στο Ηράκλειο που βιώνει μια απίστευτη περιπέτεια όπω αποκαλύπτει η εφημερίδα Νεακρήτη. Μια γάζα που ξεχάστηκε μέσα στη διάρκεια τη κεσαρική σε ιδιωτική δομή προκάλεσε σοβαρή βλάβη στο λεπτό το παχύ έντερο. Έκπληκτοι γιατροί στο παγνίο που μεταφέρθηκε είδαν στην αξονική ξενοσώμα και προχώρησαν αναγκαστικά σε χειρουργείο για να σώσουν τη νεαρή κοπέλα. Η περιπέτεια τη γυναίκα όπω την εξιστορία θεωρεί στην Νέα Κρήτη προκαλεί ανατριχύλα, αφού όπω λέει, αν καθυστερούσε λίγο ακόμη, θα ήταν πολύ αργά για τη ζωή τη. Αν το χειρουργείο δεν γινόταν άμεσα, στην όποια αναβολή θα μπορούσε να μην είχα προλάβει. Από τις πρώτες μέρες μετά την έξοδο από το μεευτήριο η γυναίκα ξεκίνησε να έχει δέκατα και κατέληξε με πυρετό 39 έως και 40 παρά την αντιβίωση που της έδιναν. Η εκδοχή του ιδιώτη γιατρού που την παρακολουθούσε όταν τον ενημέρωσε έκανε λόγο για κάποια αιμοστατική γάζα ή τεσπόγκο που δεν απορροφήθηκε από το σώμα και πως θα ήταν απλό να εξαχθεί με λαπαροσκόπηση. Πιθανότατα είναι κάποια αιμοστατική γάζα ή σπόγκος που έπρεπε να διαλυθεί και δεν απορροφήθηκε. Θα έρθετε την πέμπτη για προεγχειρητικό και θα είτε Παρασκευή στο χειρουργείο για να το αφαιρέσουμε λαπαροσκοπικά. Το Σάββατο θα επιστρέψετε σπίτι σα. Θα υπάρχει χειρουργός, αλλά και τα πράγματα δεν μπορεί να είναι τόσο σοβαρά όσο φαίνονται. Μπορούμε να προχωρήσουμε. Δεν υπάρχει κανένα λόγο ανησυχία. Όμω ο γιατρό που αντιλήφθηκε την παρουσία του ξένου το οποίο κατέστρεφε το έντερο, έσπευσε να την παροτρύνει να πάει στο εφημερεύον νοσοκομείο. Εκεί έκπληκτοι διαπίστωσαν το μέγεθο τη βλάβη και την έβαλαν επιγόντω στο χειρουργείο για να αφαιρεθεί η γάζα. Το βράδυ τη Τρίτη τελικά με παρέπεμψε σε γενικό χειρουργό που θα ήταν μέσα στο χειρουργείο τη Παρασκευή και δεν μπορούσε να καταλάβει πώ είναι δυνατόν η αξονική να έχει αυτή την κλινική εικόνα και εγώ να είμαι όρθια. Την Τετάρτη μεταφέρθηκα με όλε μου τι εξετάσει στο παγνί όπου οι εξετάσεις αξιολογήθηκαν από το τμήμα του αξονικού και της γενικής χειρουργικής και αποφασίστηκε από το θεράποντα ιατρό ότι πρέπει να μπουν εσπευσμένα χειρουργείο. Η γάζα αυτή είχε τρυπήσει το παχύ έντερο και είχε δημιουργήσει δύο τρύπες στο λεπτό. Όπως είχε δείξει η αξονική τόσο το παχύ όσο και το λεπτό έντερο είχαν υποστεί διάτρηση. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο παγνίο που νοσηλεύεται με αναστόμωση λεπτού έντερου και στο στο παχύ έντερο. Ενώ για την αποκατάσταση της εκτομής θα χρειαστεί και νέα επέμβαση Ωστε να ενωθούν και να λειτουργήσουν και πάλι.